Η σημερινή εκδήλωση διοργανώνει η εφημερίδα Ο Χρόνος και η ομάδα του Facebook Ο Ζανιμίμες και Αναμνήσεις. Είναι μια βουτιά στο παρελθόν. Θα δούμε οπτικοακουστικό υλικό από το αρχείο της εφημερίδας, το οποίο θα παρουσιαστεί ψηφιακά για πρώτη φορά. Το αρχιακό υλικό είναι του Νίκου Κωνσταρέλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια. Είναι μια πρώτη προσπάθεια να αξιοποιήσουμε το υλικό αυτό που καλύπτει μια πολύ μεγάλη περίοδο της ιστορίας της Κοζάνης από το 1900 μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Έχουμε μαζί τη συναυλία με ένα έργο του Χαρίσου Γκατζόφλια, του Κοζανίτη, το οποίο είναι μαζί με τη Music Art θα παρουσιαστεί. Γενικά θέλουμε είναι μια εκδήλωση η οποία αφορά την Κοζάνη. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε πολύ κόσμο που θα είναι εδώ μαζί μας και ευχόμαστε να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Νήμες μέσα από τον χρόνο θα μπορούσε να είναι ένας πιο σύντομος τίτλος για τη σημερινή μας εκδήλωση, η οποία αποτελεί ουσιαστικά μια σύμπραξη δυνάμεων της εφημερίδας Ο Χρόνος και της ομάδας Κοζάνης, Νήμες, Αναμνήσεις και Εικόνες. Σύμπραξη γιατί πιστεύουμε βαθιά στην προστιθέμενη αξία, στο σύν, το οποίο μπορούμε να παράγουμε όταν λειτουργούμε συνθετικά. Αυτή είναι η κινητήριος δύναμη, αλλά και η συμβολική ουσία που μπορεί να μας κρατήσει δεμένους και να μας βοηθήσει να περάσουμε τα δύσκολα. 42 χρόνια του χρόνου, 10 χρόνια της ομάδας, 2 σχεδόν χρόνια από το θάνατο του Νίκου Κωνσταρέλα, στα αρχεία του οποίου βασίζεται η σημερινή εκδήλωση, είναι μερικοί από τους αριθμούς οι οποίοι συμβολικά μας όθησαν να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Που έγινε η οικοδομή. Το αρχοντικό φαμπακά που δεν έγινε η οικοδομή γιατί νομίζει πως μπορεί να γίνει πινακοθήκη. Η γκρεμισμένη κλειστή αγορά. Το Μισκιάθκο, ο Πλάτανος, ο Άι Θανάσης, η Σκέρκα, το Στενό, η Στενούρα του Δαϊρούση, το Κουρί, ο σταθμός των τρένων που έφυγαν, το φάντασμα της Οδού Ολύμπου, το φάντασμα του πρώτου σώματος στρατού, το φάντασμα του Γκέρτσιου, το ετοιμόρροπο ξενία, τα στιά κάθε είδους πεθαμένα και ζωντανά. Κοζάνη είναι όμως και την Πανδώρα και το Δρύζιο, το Ερμιόνιο και η Εθνική Τράπεζα, η Ηλιαχτίδα και το Τιάλιο Γεροπομείο, η Μητρόπολη και το Αρχοντικό Βούργα, το Δημοτικό Οδείο, η Κοβεντάριος Βιβλιοθήκη και το Νέο Πανεπιστημιακό Κάμπους. Κοζάνη είναι ο Ιωάννης Τράντας, ο Παρίσιος Μεγδάνης, οι Γεώργοι Λασάνης και Σακελάριος, ο Κωνσταντίνος Μαμάτσιος, ο Διαμαντής και η Ριγούλα Βαντή, ο Κωνσταντίνος Ιαπανόπουλος, ο Μιχάλης, ο Μιχαλάκης Παπακωνσταντίνου. Ο Ζάνι είναι όμως και ο Βερολίνο Κούπ, η Φροσίτα, ο Μάκης, ο Σάβας, ο Θωμάς Κορέλας, ο Γιάνγκος Γερούσης, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, ο Μάκης Σεμπίλογλου, ο Νίκος Γουσγκούνης, ο παιχταράς της ομάδας, θα μας τα πει ο Κώστας αργότερα, το αρχοντικό της γιατρούς που έγινε η υποδομή. Το αρχοντικό φαμπακά που δεν έγινε οικοδομή γιατί νομίζει πως μπορεί να γίνει πινακοθήκη. Η γκρεμισμένη κλειστή αγορά. Το Μισκιάθκο, ο Πλάτανος, ο Άι Θανάσης, η Σκέρκα, το Στενό, η Στενούρα του Δαϊρούση, το Κουρί, ο σταθμός των τρένων που έφυγαν, το φάντασμα της Οδού Ολύμπου, το φάντασμα του πρώτου σώματος στρατού, το φάντασμα του Γκέρτσιου, το ετοιμόρροπο ξενία, τα στιά κάθε είδους πεθαμένα και ζωντανά. Το Ζάνι είναι όμως και την Πανδώρα και το Δρύζιο, το Ερμιόνιο και η Εθνική Τράπεζα, η Ηλιαχτίδα και το Τιάλιο Γεροπομείο, η Μητρόπολη και το Αρχοντικό Βούργα, το Δημοτικό Οδείο, η Κοβεντάριος Βιβλιοθήκη και το Νέο Πανεπιστημιακό Κάμπους. Το Ζάνι είναι ο Ιωάννης Τράντας, ο Παρίσιος Μεγδάνης, οι Γεώργοι Λασάνης και Σακελάριος, ο Κωνσταντίνος Μαμάτσιος, ο Διαμαντής και η Ριγούλα Βαντή, ο Κωνσταντίνος Ιαπανόπουλος, ο Μιχάλης, ο Μιχαλάκης Παπακωνσταντίνου. Ο Ζάνι είναι όμως και ο Βερολίνο Κούπ, η Φροσίτα, ο Μάκης, ο Σάβας, ο Θωμάς Κορέλας, ο Γιάνγκος Γερούσης, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, ο Μάκης Σεμπίλογλου,
Ο Νίκος Γουσγούνης, ο παιχταράς της ομάδας, θα μας τα πει ο Κώστας αργότερα.